23η Μαΐου για την Εθιά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων εορτάζεται για πρώτη φορά η μνήμη του Αγίου Ευμενίου. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι η αγιοκατάταξη με απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε την 14η Απριλίου, 14 Απριλίου. Σημαντική μέρα λοιπόν σήμερα και για τους πιστούς, για τους κατοίκους μικρούς και μεγάλους της περιοχής. Και θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Δολαψάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ανάπλασης Εθιάς, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Κύριε Δολαψάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε αυτό το τόσο μεγάλο θέμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνουν οι εορτασμοί? Προσέξτε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της παρουσίασης, εδώ στην Εθιά σήμερα ζήσαμε μια πολύ μεγάλη ευλογία για το χωριό μας. Είναι η πρώτη εορτή του Αγίου Ευμενίου, που μέχρι πρότινος ήταν απλά ένας γέροντας. Όπως ακριβώς είπατε, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου αγιοποιήθηκε τις 14 του Απριλίου του 2022, δηλαδή πριν από μερικές μέρες. Πλήθος κόσμου και επισκέπτες ήταν σήμερα στον παραδοσιακό οικισμό της Εθιάς και πήραν την ευλογία από όλους τους αρχιεράρχες που ήταν εδώ. Και κάτι σημαντικό, οι πιστοί που ήρθαν σήμερα ειδικά προσκύνησαν και σταυρώθηκαν με τον Σταυρό του Αγίου Ευμενίου, τον ίδιο τον Σταυρό του Αγίου Ευμενίου που κρατούσε πάντα μαζί του, και με το Ιερό Πετραχύλι του. Δηλαδή, οι πιστοί έφυγαν όλοι γεμάτη συγκίνηση, με κλάματα στα μάτια, χαράς ταυτόχρονα με συγκίνηση και ευλογίας. Ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που έγιναν σήμερα στην Εθιά. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο σημαντική ημέρα για την Εθιά, είναι για όλη την Κρήτη. Και μιλάμε ότι ο Άγιος Ευμένιος θα εορτάζεται την ημέρα της κοίμησής του, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Ακριβώς, 23 Μαΐου λοιπόν κάθε χρόνο, εδώ στην Εθιά όπου κοίταται ο Άγιος πλέον Ευμένιος, κάθε χρόνο θα εορτάζουμε και θα γίνεται Ιερά Πανήγυρης. Ήταν πρωτόγνωνη προσέρευση σήμερα στην Εθιά, όπως ξέρετε. Ήταν αναμενόμενη μεν, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο βαθμό. Περάσανε πάνω από 3.000 πιστοί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Πραγματικά ξεπέρασε κάθε εκτίμησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, γιατί πραγματικά χρειάστηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, εμείς εδώ από το χωριό κυρίως, που ακολουθήσαμε πιστά τις εντολές και τις οδηγίες από την Ιερά Μητρόπολη μας Γορτίνη Χιαρκαδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Μητροπολίτες, οι οποίοι μας έκαναν την τιμή σήμερα και παρευρέθησαν στο χωριό, την πολιτιακή και ηγεσία, τους βουλευτές όλους που πάνε. Κύριε Δολαψάκη, να ρωτήσω κάτι, ναι, ναι, να μας πείτε έτσι με συντομία, τι ήταν αυτό που οδήγησε την Εκκλησία της Κρήτης να ζητήσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να καταταχθεί μεταξύ των Αγίων ο Όσιος Ευμένιος? Μάλιστα. Ήταν τα θαύματά του? Είναι πολύ σωστή ερώτηση, ήταν μια πολύ σωστή ερώτηση που κάνετε. Αυτοί που πραγματικά θέλουν και θέλουν να το ψάξουν, ρωτάνε πάντα αυτό. Λέει, τι ήταν αυτό που οδήγησε? Οι μαρτυρίες λοιπόν των πνευματικών παιδιών του Γέροντα Ευμενίου για τα πολλά θαύματα που είχε κάνει στο νοσοκομείο Λιμωδών όπου νοσηλεύονταν και μετά που έγινε καλά, που έκάθισε εκεί στο παρακλήσι, στην Αγία Βαρβάρα, το παρακλήσι των Αγίων Αναργύρων, που όπως ξέρετε, που σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, ο Γέροντας Ευμένιος μετά που νόσησε από τη νόσο του Χάσεν, τη νόσο των Λεπρών, κάθισε εκεί στο παρακλήσι και έκανε πάρα πολλά θαύματα. Καταγράφησαν λοιπόν αυτά τα θαύματα από τα πνευματικά του παιδιά, καταγράφησαν σε βιβλία, ταυτοποιήθηκαν γιατί τα περισσότερα είναι εν ζωή ακόμα και σήμερα τα παιδιά,
αυτά του γέροντα. Από τους πιστούς έγινε μια καταγραφή. Όλα αυτά τα μάζεψε η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης με πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Γορτινής Αρκαδίας, Ιεράς Μητρόπης Γορτινής Αρκαδίας. Πέρασε ομόφωνα από την Ιερά Σύνοδο Κρήτης αυτή η απόφαση ότι πρέπει ο Άγιος Ευμένιος να μπει στο επίσημο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Μάλιστα, και έτσι προχώρησε. Προωθήθηκε στο φανάρι, στο Πατριαρχείο, και μάλιστα, έτσι πραγματικά αποφάσισαν όλοι οι ιεράρχες μας ότι κύριε είναι πλέον Άγιος. Κύριε Δολαψάκη, να ευχηθούμε και του χρόνου να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Η ευλογία και η χάρη του Γέροντα να ευλογεί όλους μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.